μέσα στο Δημαρχείο Αεροκάστρου μαζί με τη Δημοτική Σύμβουλο Τοπικής Ενότητας Αεροκάστρου, μια πολύ δυναμική εκπαιδευτικό, και συντονίστηκε τη 8η Καρναβαλική Παρέλαση, κυρία Βάσο Λίσσα, για να μιλήσουμε για την 8η Καρναβαλική Παρέλαση. Καλησπέρα, Βάσο. Καλησπέρα. Για πες λίγο, τι ετοιμάζουμε φέτος για 8η χρονιά. Για 8η χρονιά θα επαναλάβουμε την φαντασμαγωγική μας παρέλαση στο Δήμο Αεροκάστρου. Όπως κάθε χρόνο έχουμε και πιο εξελιγμένη αυτή τη διαδικασία, έτσι και φέτος πιστεύουμε ότι θα έχουμε την ανάλογη παρουσία όλων των φορέων, κυρίως σχολείων, πολιτιστικών φορέων, σχολών χορού, σχολών χωρών και όλων των ανθρώπων που θα απολαύσουν αυτή τη διασκεδαστική μέρα. Έτσι, έτσι. Και πραγματικά αυτό που είπες είναι μεγάλη αλήθεια, ότι ξεκίνησε πολύ δειλά, με πολύ λίγο κόσμο και κάθε χρόνο το αγκάλιασε η εκάστοτε διοίκηση που βρίσκεται. Παλαιότερα ήταν ο κύριος Αραμάντος, τώρα είναι ο κύριος Γαβότσης. Αυτό δεν έχει να κάνει με Δήμο, μάλλον δεν έχει να κάνει με παρατάξεις Δήμου, έχει να κάνει καθαρά με τον Δήμο. Έχει καθοριστεί, έχει γίνει θεσμός και κάθε χρόνο βλέπουμε ότι ανεβαίνει το επίπεδο. Μπήκε στο παιχνίδι Ξάνθη εδώ και 3 χρόνια και φέτος, αν δεν κάνω λάθος, είναι υπό την αιγίδα της περιφέρειας. Είναι υπό την αιγίδα της περιφέρειας και φυσικά είναι παρέα μας η Ξάνθη πάντα. Και ο πρώτος νικητής του διαγωνισμού μας για το καλύτερο καρναβάλι, για το πιο πρωτότυπο, θα ανοίξει πάλι η δικιά μας ομάδα, η πρώτη δικιά μας ομάδα, το καρναβάλι της Ξάνθης, όπως κάθε χρόνο. Έτσι, ναι. Και έτσι. Είναι, ναι, και είναι συγκινητικό γιατί το ζήσαμε, το έχουμε κάνει ρεπορτάζ. Το έχουμε ζήσει, ναι. Είναι φανταστική εμπειρία. Πραγματικά. Και αυτό μπορούν να το πούν όλοι όσοι συμμετείχαν όλα αυτά τα χρόνια. Είναι εξαιρετική εμπειρία. Δεν μπορεί εύκολα να τη ζήσει κάποιος, να ανοίγει το καρναβάλι της Ξάνθης με χιλιάδες κόσμο και πάρα πολλά χιλιόμετρα ανθρώπων να κραυγάζουν και να χαίρονται και να χορεύουν στους ρυθμούς του καρναβαλιού. Είναι μια πολύ ωραία ζωντανή μέρα και χαίρομαι πολύ προσωπικά πάρα πολύ που ο Δήμος μας κατάφερε να φτάσει ως αυτό το σημείο το καρναβάλι μας. Ο Δήμος γενικά του Αεροκάστρου, όχι κάποιος συγκεκριμένος Δήμος, όχι ως πρόσωπα, ως Δήμος. Ξεκίνησε πολύ χλωμά τότε που ήσουν πρόεδρος εσύ από το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αεροκάστρου, που το έχουμε και πάντα παρέα μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Φέτος θα ντυθούν σκάκι, το πρώτο Δημοτικό Αεροκάστρου. Βγάλαμε και μια σκάκι. Και θα σας εκπροσωπήσουν σαν πρώτο δημοτικό και θα είναι ένα από τα σχολεία μας που συμμετέχουν όπως πάντα. Πόσοι μέχρι τώρα έχουν δηλώσει συμμετοχή? Έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής 15 ομάδες. Δεν έχει κλείσει όμως, όποιος θέλει μπορεί να δηλώσει και τώρα συμμετοχή. Και τώρα μέχρι την επόμενη Τρίτη, όποιος θέλει, όποια ομάδα, όποια σχολή, όποιο σχολείο, όποιο νηπιαγωγείο, όποιο μια θέλει. Παρέα απλή οργανώνεται, έχει τη θεματολογία της και κατεβαίνει. Έχουμε και τέτοια ομάδα πάντα που υποστηρίζει το καρναβάλι μας, της κυρίας Αγγέλας Καραντρέα, που συντονίζει τους φίλους και στην παρέα της και με πολύ πρωτότυπα θέματα κατεβαίνει κάθε χρόνο μαζί μας. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε έχουμε μέχρι τώρα 15, είναι ανοιχτό. Έχετε έρθει σε επαφή όλοι οι σύλλογοι μαζί να το οργανώσετε καλύτερα, έχει γίνει κάποια συνάντηση? Αυτή την Παρασκευή έχουμε ενημερώσει, θα έχουμε τη συνάντησή μας 7.30 ώρα το απόγευμα στο Δημαρχείο με τους φορείς των συλλόγων και τους αντιπροσώπους που είναι να εκπροσωπήσουν τις διάφορες ομάδες. Οπότε την Παρασκευή και την επόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσει και άλλη μια συνάντηση. Πολύ ωραία. Σήμερα Τρίτη, οπότε την Παρασκευή. Το κάλεσμα ισχύει και τώρα από εδώ, από την κυρία Βάσο. Τι ώρα είπαμε στο Δημαρχείο? Στο Δημαρχείο 7.30 ώρα την Παρασκευή το απόγευμα. Όποιος θέλει και δεν έχει προλάβει να δηλώσει τη συμμετοχή του μπορεί να έρθει και είμαστε ανοιχτοί σε οποιοδήποτε θέλει να συμμετέχει στο καρναβάλι μας. Θα μας δώσεις έτσι και κάτι λίγο πιο πικάντικο, θα έχουμε κανένα guest bar, θα έχουμε κάτι πιο famous? Ναι, κάτι ξέρεις Μαρίνα. Φέτος για πρώτη φορά έρχεται στο Αεροκάστρο ο Τόνις Χήνος, ο οποίος θα έχουμε την τιμή να παρουσιάσει όλη την παρέλασή μας. Πολύ καλό. Και να μας παρουσιάσει και ένα show στο τέλος με τη δεκαμελή ομάδα του. Νομίζω ότι είναι κάτι διαφορετικό για τον Δήμο, θα δώσει πολύ μεγαλύτερη ζωντάνια και αρέσει πάρα πολύ στην νεολαία. Οπότε και εμείς... Όχι μόνο. Εντάξει, σίγουρα είναι νεολαία. Επειδή έτυχε να το δω, είχα δει ότι το κοινό που το παρακολουθούσε ήταν κάθε ηλικίας.
από μικρά παιδάκια, ήταν πολύ φανταζή έτσι, ιδίως όλη η φάση, παιδιά, νομίζω. Και τα τραγούδια που έλεγε, τα νιώθανε πάρα πολύ δυνατά και παλαιότερες γενιές και διασκεδάζανε με αυτά. Πολύ καλή επιλογή, πραγματικά πολύ καλή επιλογή. Εγώ νομίζω θα ευχαριστηθεί όλος ο κόσμος με αυτή την παρουσία και θα νιώσουμε ακόμη πιο καλά το καρναβάλι μας για 8η φορά. Για 8η φορά. Και σε περίπτωση κακοκαιρίας, αν πούμε ότι χάλασε ο καιρός, παρέλαση προφανώς δεν θα γίνει όπως έχει συμβεί παλαιότερα. Τι κάνουμε σε αυτό το εξαρτικό. Σε αυτή την περίπτωση, όπως και πέρσι και πρόπερσι, παρουσιάζονται όλες οι ομάδες στο Κονταξοπούλιο Γυμναστήριο. Κάνουν εκεί μέσα την παρέλασή τους, παρατάσσονται, μετά περνάνε μία-μία ομάδα με ρυθμούς πάλι καρναβαλιού, χορού, ελάτι μουσικές. Μία-μία ομάδα, βλέπουν οι κριτές της Ξάντης από ψηλά και επιλέγουν το καλύτερο καρναβάλι μας. Αυτό ήταν και τη χρονιά που είχε έρθει νομίζω ο Λιανός, ο Γιώργος Λιανός και παρουσίασε το καρναβάλι για το συναυλία στο τέλος. Στο κανάλι του ΡΕΟΚΟΣ 24 στο YouTube μπορείτε να παρακολουθήσετε όλες τις καρναβαλικές παρελάσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Εκτός του 2012, τότε δεν είναι καλή το γεγονός, γιατί απλά δεν είχαμε δημιουργηθεί ακόμα από το 2013 και μετά όμως είναι όλες μέσα. Οπότε και σε περίπτωση κακοκαιρίας είμαστε καλυμμένοι. Είμαστε καλυμμένοι, το Κονταξοπούλιο είναι πολύ μεγάλο. Πέρσι περάσαμε επίσης πάρα πολύ ωραία που έγινε μέσα η παρέλαση και δεν είχαμε να ζηλέψουμε τίποτα από την εξωτερική. Βέβαια δεν είχαμε τα άρματα να τα απολαμβάνουμε. Α, και φέτος έχουμε και ακόμη ένα άρμα επιπλέον μέσα στα αυτοκίνητά μας και τα χώρια από αυτά που θα κατεβάσουν οι ομάδες. Έχουμε και μια ωραία έκπληξη, ένα πολύ ωραίο θέμα, αλλά δεν θέλω να το πω. Δεν θα δώσουμε θα το δείτε. Όχι, δεν θα δώσουμε. Ένα σχολείο το ετοιμάζει, ένα πολύ ωραίο θέμα. Αλλά καλύτερα να μην το πούμε. Όχι, δεν θα το πούμε, εννοείται να αφήσουμε και λίγο. Τι θα αφήσουμε να δούμε. Έτσι ακριβώς. Τώρα με τα άρματα θα κοιτάξουμε εμείς πάλι σαν ρεκόρ στο Λουξέμβουργο να μπορούμε να κοιτάξουμε να τυπώσουμε λίγο κάπου και θα ίσως πάρουμε κάποια πληροφορία λίγες μέρες αργότερα. Εντάξει. Να υπενθυμίσουμε λίγο το κάλεσμα, είναι την Παρασκευή στο Δημαρχείο. Όσοι θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, έρχεστε και δίνετε δυναμική παρουσία. Καλή επιτυχία και σε αυτό το καρναβάλι. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Καλείστε όλοι να απολαύσετε το καρναβάλι. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, Βάσο.